στον Άρη. Πάμε Άρη και Τσούκη, πάμε Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα ψηφίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Άρης. Καλημέρα, Άρη. Μόλις έφτασε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μάλιστα έχει και την ονομαστική του γιορτή σήμερα και τον υποδέχτηκαν εδώ στελέχη, από ό,τι ήταν και τοπικοί βουλευτές μαζί του, δήμαρχοι της περιοχής, για να έρθει να ψηφίσει στο πρώτο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Δεν έχει κάνει κάποια αναφορά. Είναι μάλιστα σημαντικό ότι είναι η πρώτη φορά που δεν είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Από το 1989 είναι η πρώτη φορά που δεν θα είναι υποψήφιος. Έχει αποσυρθεί από τα ψηφοδέλτια, όχι από την πολιτική όπως έχει πει ο ίδιος. Και ψηφίζει στην εκλογική του περιφέρεια μέχρι πρότινος, έτσι. 34 χρόνια μετά την πρώτη εκλογή από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε και αδιάλειπτα ήταν στη Βουλή. Περιμένανε υποψήφοι βουλευτές στην είσοδο του σχολείου, Και υποψήφοι βουλευτές, δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης, εδώ περιπεριακών δήμων από ό,τι μπόρεσα να δω, στελέχη του κόμματος, αλλά και απλοί πολίτες, του ευχήθηκε για την ονομαστική του γιορτή. Τώρα έχει μπει μέσα στην αίθουσα όπου ψηφίζει. Ακριβώς βλέπουμε και τα πλάνα αυτή την ώρα. Πολλοί φωτογράφοι είναι τώρα αυτή την ώρα, έχει δώσει την ταυτότητά του. Έχει πάρει τα ψηφοδέλτια, χαιρετάει και όσους είναι και στην εφορευτική και τον δικαστικό αντιπρόεδρο. Κινείται προς το παραβάν. Ακριβώς. Που έχει τοποθετηθεί τα 4 χρόνια, ελάχιστες φορές, αλλά ό,τι έχει πει ήταν σημαντικό. Ελάρη. Και έλεγα ότι το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης είναι πολύ μεγάλο, γιατί θα είναι κατάμεστη από εικονολήπτες, φωτογράφους. Μόλις μπήκε στο παραβάν, Άρη. Λοιπόν. Να, δήμαρχο, δίπλα του και ο δήμαρχος Αμπελοκήπων, όπως το είπες έξω από το παραβάν. Είναι δήμαρχος. Ένας χαμός εκεί μέσα στο εκλογικό κέντρο. Βλέπετε πολλές κάμερες. Ναι. Πολλές κάμερες. Και ο ένας δίπλα στον άλλο. Δηλαδή σε λίγο θα μπουν και μέσα στο παραβάν. Πάντα το ενδιαφέρον για τον κύριο Καραμαλή είναι πολύ μεγάλο στη Θεσσαλονίκη. Λες και δεν ξέρουν τι θα ψηφίσει. Δεν είναι το θέμα εκεί τώρα. Βλέπετε κύριε καθηγητά, κοιτάς για το ψηφοδέλτιο. Θα σταυρώνει τώρα. και δεν σταυρώνει και, και τον εαυτό του. Άλλωστε, άλλωστε τα τελευταία χρόνια Άρη και κυρίες και κύριοι δεν χρειαζόταν να σταυρώ ως πρώην Πρωθυπουργός. Αλλά βλέπετε, δεν το ρίχνει έτσι. Σταυρώνει το ψηφοδέλτιο. Και μεγάλο το ενδιαφέρον, όπως είπαμε όλοι εδώ. Μπορεί να και τα ψηφοδέλτια, μπορεί να ψάχνει το, λες, το που θέλει. Πάντως να ξαναπώ εδώ για τον πρώην Πρωθυπουργό ότι έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές. Όχι αρκετές φορές, ότι έχει τοποθετηθεί λίγες φορές. Αλλά ό,τι έχει πει έχει γίνει ήδη έτσι και σημαντικές παρεμβάσεις. Χαμογελαστός βλέπω. Είσαι μέσα. Ναι, ναι. Να το. Τώρα. Είναι πάνω από την κάλπη. Και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ της Εφορευτικής Επιτροπής και των εκπροσώπων των κομμάτων που παρακολουθούν και επιβλέπουν την διαδικασία. Βγαίνουμε σιγά σιγά προς τα έξω και εμείς. Να δούμε αν θα κάνει κάποια σύντομη δήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός, αν και δεν το συνηθίζει. Έχω την αίσθηση πως δεν θα κάνει. Έχω την αίσθηση, αλλά για να δούμε. Δεν το συνηθίζει, Γιώργο, έχει δίκιο. Να, το χαιρετάει. Τους χαίρει κιόλας. Χαιρετάει με τα μικρά ονόματα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ψήφισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Να δούμε αν θα κάνει δήλωση που δεν το νομίζουμε, όπως λέτε κι εσείς. Και πάει συνήθως πρωί, γιατί μέχρι το μεσημέρι, από ό,τι λέγανε και οι συνεργάτες του, θα είναι ήδη στην Αθήνα. Για να παρακολουθήσει και αυτός και τα αποτελέσματα και φυσικά και τα exit poll 7 ώρα εδώ στο Open. Δημήτρης Μαύρος, 7 ώρα ακριβώς, επικεφαλής της MRB. Και περιμένουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, και τους πολιτικούς αρχηγούς να ψηφίζουν, έτσι. Ήδη στη Γυνάνο και Ψέλη θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Μέχρι να δώσουμε τη σκητάλη, εμείς θα προλάβουμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τον κύριο Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός θα ψηφίσει. Και Φυσιά, 10.30 όπως το 2019. Ο Γιάννης Βαρουφάκης θα ψηφίσει στο Πέραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Αρκαλοχώρι. Στη Γεννητήρα. Είναι ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του. Θέλετε να κάνουμε κάποιο σχόλιο για τον Κώστα Καραμαλή. Αυτό που λέγαμε πριν για τους νέους, γιατί νομίζω είναι σημαντικό και είναι και ίσως και τα πιο κρίσιμα ζητήματα αυτών των εκλογών. Βλέπουμε τώρα την εικόνα που φεύγει, σας διακόπτουμε, συγγνώμη. Τώρα παίρνουμε την εικόνα απευθείας. Να, δεν λέμε ονόματα τώρα, είναι υποψήφοι βουλευτές δίπλα του από την Α Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά, πρόεδρε. Και δήμαρχοι και βέβαια και τα χρόνια πολλά ονομαστική γιορτή σήμερα. Ευχαρίστησε για τις ευχές, αλλά δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση και χειροκροτήματα από κοιτάξτε, πολίτες. Χρόνια πολλά σε όλους, μόνο αυτό, σε αυτό αρκέστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ναι. Χαιρετάει. Μάλιστα. Δήλωση δεν υπάρχει. Με χειροκροτήματα ακούμε τον κόσμο που έχει πάει εκεί για να ψηφίσει. Να τον χαιρετούν κιόλας, αγκαλιές εδώ. Δέχεται ευχές. Δήλωση πάντως δεν θα κάνει
ο κύριος Καραμανλής. Αρκέστηκε να πει μόνο χρόνια πολλά στους συναδέλφους μας που είναι εκεί. Βλέπετε πόσοι τον κυνηγούν έτσι. Δημήτρη και Αδάμο, πολλοί κόσμος, πολλές κάμερες. Αρκετός κόσμος. Εντάξει, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.